την τελετή έναρξης που έγινε χθες στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Σίλιδας, ξεκίνησε ουσιαστικά ο 5ος Μαραθώνιος Ολυμπίας, μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας μας για το 2019. Ανάθεσαν σε αυτές να οργανώσουν και τον αγώνα των ηραίων και να υφάνουν το πέπλο της ήρας. Σας υποδέχομαι με ιδιαίτερη συγκίνηση στον ιερό τόπο της Σίλιδας, στο Μαραθώνιο Ολυμπίας, μια κορυφαία διοργάνωση που τιμά την Ηλία, έναν τόπο που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, συνδέοντας τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, την ιστορία και τη σύγχρονη παρουσία του τόπου μας. Καλωσορίζω όλους εσάς για 5η συνεχή χρονιά στον ιερό αυτό τόπο της Αρχαίας Σίλιδας, στον τόπο που οραματίστηκε και γέννησε τα πανανθρώπινα ιδιώδη του Ολυμπισμού, της Ακεχηρίας και του Εφαγωνίζεστη. Στον ιερό αυτό τόπο που νοηματοδότησε βασικές έννοιες, όπως τη δημοκρατία, την ειρήνη και την ισορρομία. Οι αγωνιστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν σήμερα με τον αγώνα των 12 χιλιόμετρων, με αφετερία τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Σίλιδας και τερματισμό την Αμαλιάδα. Ο 5ος, θα έλεγα, αγώνας μαραθώνιος είναι αυτός που έρχεται και δίνει μια μεγάλη απάντηση στην ιστορική ευθύνη. Δηλαδή, να διανύσουμε στο σημερινό χρόνο αυτή τη διαδρομή, τη μοναδική διαδρομή πολιτισμού και αξιών. Αλλά ο επόμενος μαραθώνιος, ο μεθεπόμενος μαραθώνιος, πέφτει μέσα στην Ολυμπιακή χρονιά. Αυτό μας ανεβάζει τον πήχη ψηλά. Και πρέπει να του χρόνου να απογειώσουμε το μαραθώνιο. Σας λέω ότι δεν έχουμε καθίσει χωρίς να έχουμε προσπαθήσει ακόμα και για τον επόμενο μαραθώνιο. Την Κυριακή 31 Μαρτίου θα έχουμε το μεγάλο μαραθώνιο με αφετερία στις 8.30 την Ήλιδα και τερματισμό την Αρχαία Ολυμπία έξω από το αρχαίο στάδιο και τον ημαραθώνιο με κίνηση σε 9.30 από τον πύργο. Ο μαραθώνιος της Ολυμπίας δεν είναι απλά ένας άλλος αγώνας δρόμου. Είναι η διοργάνωση η οποία μέσα από την υπερπροσπάθεια των αθλητών ενώνει δύο κορυφαίους τόπους, την Ήλιδα, την πρωτεύουσα του αρχαίου Ηλιακού κράτους και το Πανελλήνιο Ιερό Υιός στην Ολυμπία. Μαζί με το Προεδρείο του Μαραθωνίου και τον Δήμαρχο Ήλιδας, τον Δήμαρχο Πύργου, τον Περιφερειάρχη, και το Σωματείο του Μαραθωνίου, πιστεύουμε ότι θα φέρουμε εις πέρας άλλη μια διοργάνωση. Ήμουν και εγώ μαζί με τον Χάρτος Πλιόπρο, ο οποίος μόλις αφήχθη, από την πρώτη στιγμή στη διοργάνωση αυτή του Μαραθωνίου, και όπως ανέφερε ο κύριος στην Περιφερειάρχη, τραβήξαμε τα πάνδυνα μέχρι να το φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θα γίνουν όπως κάθε χρόνο τρεις αγώνες των 2 χιλιόμετρων σε πύργο, Ολυμπία και Αμαλιάδα, με τον αγώνα του πύργου να είναι νυχτερινός. Στόχος της διοργάνωσης είναι να δώσει την ευκαιρία στους δρομείς της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού να αγωνιστούν στη μαραθώνια απόσταση, στον τόπο που γέννησε το Ολυμπιακό πνεύμα. Οι 16 αυτές γυναίκες συγκροτούν και δύο χορευτικές ομάδες, της Φυσκόας και της Υποδάμιας. Η Φυσκόα αυτή λένε ότι κατάγονταν από την Κύλη Ήλιδα, και πως το όνομα του Δήμου όπου έζησε ήταν Ορθία.